Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Αθρολογίες εδώ στο Star TV. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε την Παρασκευή. Σήμερα λίγο καλύτερα, έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να είσαστε καλά. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει το αγωνιστικό διήμερο που προηγήθηκε όσον αφορά το μπάσκετ, το χάντμπολ αλλά και το ποδόσφαιρο. Να δούμε όλη την αγωνιστική κίνηση, να δούμε τι έγινε στην αναμέτρηση της Λευκύμης κόντρα στον διγενή νεοχωρίου, την νίκη για την κερκυριακή ομάδα με εύστοχο πέναλτι στο 75. Να δούμε την νίκη του Λέοντα στο μπάσκετ όσον αφορά την ΑΕΣΚΑΒΔΕ επί του Κερκυριακού. Να δούμε την ήττα του Κερκυριακού για την Α2 χάντμπολ γυναικών κόντρα στον πρώτο πόρο Εθνικό Κοζάνης. Και βεβαίως έχουμε να δούμε όλα τα αθλητικά νέα των ημερών. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε. Να δούμε τι έχει προηγηθεί το αγωνιστικό διήμερο. Ξεκινάμε με τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και τα αποτελέσματα για την 14η αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Χαλκίδα, αθλητικός ομίλος Ιπάτου 0-2. Απόλλων Πάρκας, Τηλικράτης Λευκάδας 0-2. Ζάκυνθος Αστέρας Πετρητή 1-0. Θήκης, Βίζας Μεγάρων 0-0. Πανελευσινιακός, Τρίκαλα 1-3. Λευκύμη, Διγενής Νεοχωρίου 1-0. Παναγνιακός, Νοπαχθιακός Αστέρας 3-0. Στη βαθμολογία μετά από αυτή την αγωνιστική, ο Τηλικράτης Λευκάδας έχει 30 βαθμούς, αθλητικός ομίλος Ιπάτου 27-22, για Πανελευσινιακό, Φίκη, ενώ η Λευκύμη έχει 21 βαθμούς, όσους έχουν και τα Τρίκαλα αλλά και ο Βίζας Μεγάρων. 18 για τον Αστέρα Πετρητή, 16 για τον Απόλλων Πάρκας και την ομάδα της Ζακύνθου. 15 έχει ο Παναγνιακός, 11 για τον Διγενή Νεοχωρίου, 10 για τη Χαλκίδα, στη τελευταία θέση είναι ο Παχθιακός Αστέρας με 3 βαθμούς. Τώρα, τι γίνεται όσον αφορά τα παιχνίδια που υπάρχουν. Έχουμε για την 12η αγωνιστική εξαναβολής παιχνίδι, το οποίο θα γίνει Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, Πανελευσινιακός Χαλκίδα. Εν τω μεταξύ, μεθαύριο Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου για την 13η αγωνιστική θα έχουμε τους αγώνες των δύο κερκυριακών ομάδων και τους υπόλοιπους αγώνες. Χαλκίδα Ζάκυνθος, ο Αστέρας Πετρητή υποδέχεται στο γήπεδο στο Κανόνι το Πανελευσινιακό, Βίζας Μεγάρων Αθλητική Ένωση Λευκύμης και Αθλητικός Ομίλος Ιπάτου Απόλλων Πάρκας. Στην κανονική ροή, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, την ερχόμενη Κυριακή, έχουμε τη 15η αγωνιστική. Κυριακή 19 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι αναμετρήσεις. Αθλητικός ομίλος Ιπάτου Τηλικράτης Λευκάδας, Αστέρας Πετρητή Χαλκίδα, Βίζας Μεγάρων Απόλλων Πάρκας, Τρίκαλα Ζάκυνθος, Διγενής Νεοχωρίου Φίκης, Παναγνιακός Αθλητική Ένωση Λευκύμης και Ναυπαχθιακός Αστέρας Πανελευσινιακός. Στην ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών και στο δεύτερο ομίλο, δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Η επόμενη αγωνιστική είναι την ερχόμενη Κυριακή 19 Φεβρουαρίου. Οπότε στην βαθμολογία οι Τίγρες έχουν 9 βαθμούς. Στο ΠΑΣ Γιάννενα 6 από 3 Πανλευκάδος και Αθλητική Ένωση Κανονίου, χωρίς βαθμό Κεραυνός του Σπρωτικού. Την Κυριακή θα γίνουν οι εξής δύο αναμετρήσεις. ΠΑΣ Γιάννενα Τίγρες και η ΑΕ Κανονίου παίζει εκτός έδρας με τον Πανλευκάδιο. Ρεπό έχει ο Κεραυνός του Σπρωτικού. Πάμε να δούμε την Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, τοπικό πρωτάθλημα και τα αποτελέσματα για την 15η αγωνιστική. Όλυμπος Κρόνος Αργυράδων 1-1, Αθηναϊλιακός Σαχαράβης, ΠΑΟΣ Φαγιανάκης 3-1. Κεραυνός Αγίου Νικολάου, Ολυμπιάδα Καρουσάδων 4-0, αναβλήθηκε το παιχνίδι του ΟΦΑΜΟ του ΠΑΟΚ Κορακιάνας λόγω αδυναμίας της ομάδας να προσέλθει στο γήπεδο. ΑΟ Κέρκυρα Παξί 1-2, Αναγέννηση Περιβολίου Κάβος 3-0, Αχιλλέας Νυμφών, Οδυσσέας Αυλιωτών 2-1. Στη βαθμολογία, Αθηναϊλιακός Σαχαράβης έχει 38 βαθμούς, 32 για την Αναγέννηση Περιβολίου, 27 για ΑΟ Κέρκυρα και Αχιλλέα Νυμφών. 26 για τον Όλυμπο, 25 για τον ΟΦΑΜ, 20 έχει ο Κρόνος Αργυράδων, η Παξίζου 18, ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου 17, ο Πάσφα Γιαννάκης 15, η Ολυμπιάδα Καρουσάδων έχει 14, ο Κάβος 10, ο Παοκορακιάνας στους 9 και ο Οδυσσέας Αυλιωτών 4 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική είναι μεθαύριο Τετάρτη, όπου υπάρχουν οι εξής αναμετρήσεις. Κάποιες θα γίνουν Τετάρτη, κάποιες θα γίνουν Πέμπτη, Όλυμπος Αναγέννηση Περιβολίου, Κάβος την Ηλιακό Σαχαράβης, Κρόνος ΟΦΑΜ, Πάο Σφακιανάκης Αχιλλέας Νυμφών, ΠΑΟ Κορακιάνα ΣΑΟ Κέρκυρα, Οδυσσέας Αυλιωτών Κεραυνός Αγίου Νικολάου και Παξί Ολυμπιάδα Καρουσάδων. Πάμε στη β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, Βόρειος Όμιλος και τα αποτελέσματα για την 16η αγωνιστική. ΑΕΦ Άκων, Διές Κασιόπης 4-1, Ηρακλής Φακερών, Εθνικός Περουλάδων 1-2, Ατρόμητος Άφρας, ΑΕ Κανονίου 2-4, Αστέρας Σπαρτίλα, ΑΟ Φοίνικες 0-3, Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών πήρε το παιχνίδι από το Κοντόκαλι 3-0 ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία η ΕΦΕ Άκων 48, Δίας Κασιόπης 39, ο Εθνικός Περιβάλλον 32, 24 για την Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών, 23 συγγνώμη, για τον Ηρακλής Φακερών. Οι Φοίνικες έχουν 21 βαθμούς, 16 για την Αθλητική Ένωση Κανονίου, 15 για τον Ατρόμητο Άφρας, 9 για τον Αστέρα Σπαρτίλα, χωρίς βαθμό το Κοντόκαλι που έχει παραιτηθεί.
Η επόμενη αγωνιστική 18 και 19 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι αναμετρήσεις Εθνικό Περιβάλλον Αστέρα Σπαρτίλα, Ηρακλή Φακερών ΑΕΦΕ Άκων, Φοινική Γυμναστική Ένωση Παλακαστριτών και ΑΕΚ Ανωνίου Δία Κασιόπη, ενώ ο Ατρόμητο Σάφρα θα πάρει το παιχνίδι από το Κοντόκαλι 0-3 Ανεφαγώνα. Πάμε στο Νότιο Όμιλο, Β' κατηγορία τη Ένωση, να δούμε τι έγινε για την 16η αγωνιστική. Ομόνια Αθλητική Ένωση Καναλίων 7-0. Αστέρα Μωρετήκων Ηρακλή Αγίων 13-2. Τίλα Γαρίτσα Βολίδα 1-2. Μέγα Αλέξανδρο Βασιλιάτικα 7-0. Οι Μπενίτσες πήραν το παιχνίδι από τον Κεραυνό Δραγωτινών 3-0 Ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία οι Μπενίτσες έχουν 41 βαθμούς. Η Ομόνια 38, η Βολίβα 33, ο Μάγας Αλεξάνδρος 30, ο Ηρακλής Αγγελών 10 και 27, ο Αστέρας Μωραϊτήκων 26, η Θήλα Γαρίτσας 13. Η ΑΕΚ Αναλύων στους 8, τα Βασιλιάτικα στους 7, ο Κεραυνός Δραγωτινών έχει 3 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, το ερχόμενο αγωνιστικό διήμερο, Ηρακλής Αγγελών 10 Ομόνια, Βασιλιάτικα Θήλα Γαρίτσας, Μάγας Αλεξάνδρος Μπενίτσες, Βολίδα Στρας Μωραϊτήκων και ΑΕΚ Αναλύων Κεραυνός Δραγωτινών. Πίνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο χάντμπολ. Α2 χάντμπολ ανδρών, να δούμε τα αποτελέσματα για την 14η αγωνιστική. Εκμάθηση αθλημάτων Αλεξάνδρος Αξούπολης 28-25, Πανόραμα Κύκλοπης Αλεξανδρούπολης 31-29, Άρης Θεσσαλονίκης Φίβος Οικαιών 19-24, Αρχαίος Κατρίνης Φίλιππος Βέρειας 29-31, με ΦΕΚΑ και Κυλκής να έχουν ρεπό. Στη βαθμολογία ο ΦΕΚΑς και το Κυλκής έχουν 21 και 20 βαθμούς αντίστοιχα, ο Φίβος Οικαιών στους 18. Ο Φίλιππος Βέρειας 12, η Εκμάθηση Αθλημάτων 11, ο Αλέξανδρος 10 βαθμούς, η Κύκλοπης Αλεξανδρούπολης 7. Στους 6 Άρης Θεσσαλονίκης και ο Αρχαίος Κατερίνης 3 για το Πανόραμα. Η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2022, Κύκλοπης Αλεξανδρούπολης Εκμάθηση Αθλημάτων, Αλέξανδρος Εξούπολης Φέακας, Φίβος Υγεών Πανόραμα, Κυλκής Άρης Θεσσαλονίκης. Δεν θα αγωνιστούν Φίλιππος Βέρειας και Αρχαίος Κατερίνης. Πάμε στην Α2 Χάντμπολ Γυναικών να δούμε τις δύο αναμετρήσεις για την 10η αγωνιστική. Κερκυραϊκός Εθνικός Κοζάνης 21-22. Θα δούμε εμείς το ρεπορτάζ του αγώνα. Καστοριά Ζαφυράκης Νάουσας 31-27. Ρεπό για τις ελπίδες Αμιντέου. Στη βαθμολογία Εθνικός Κοζάνης 14 βαθμούς. Ελπίδες Αμιντέου στους 11. Κερκυραϊκός 9. Καστοριά στους 4. Ζαφυράκης Νάουσας δεν έχει βαθμό. Τώρα ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, οπότε θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τους αντιπάλους που θα έχει ο Κερκυραϊκός προκειμένου να εξασφαλίσει την 5η προνομιούχα θέση της κατηγορίας. Όσον αφορά την Β' Χάντμπολ Ανδρών, έχουμε για τη δεύτερη φάση την πρώτη αγωνιστική. Ο Κερκυραϊκός το ερχόμενο Σάββατο παίζει εκτός έδρας αντιμετωπίζοντας τον Μακεδόνα Θεσσαλονίκης. Πάμε στο μπάσκετ. ΑΣΚΑΒΔΕ, δεύτερος όμιλος, 13η αγωνιστική και τα αποτελέσματά της. Τέλος Ιωαννίνων Νικόπολη 66-76, Ιόνιος ΓΕΚ 74-63, Λέων Κερκυραϊκός 73-59, θα δούμε το ρεπορτάζ αναμέτρησης, Αστράκα Φέακας 50-60, ρεπό είχαν οι μολωσοί. Στη βαθμολογία ο Ιόνιος έχει 24 βαθμούς, η Νικόπολη 20, ο Κερκυραϊκός 18, όσους έχει και ο Φέακας 17 έχει ο Λέων, ο Θρύλος Ιωαννίνων στους 15, η Αστράκα στους 14, η μολωσή στους 14 και η ΓΕΚ στην τελευταία θέση με 13 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις για την 14η αγωνιστική της ΑΣΚΑΒΔΕ. Μολωσή Λέων στις 2, την ίδια ώρα Φέκας υποδέχεται το Θρύλο Ιωαννίνων, 2 ώρες μετά Γιάκα Στράκα και 2 ώρες μετά Κερκυραϊκός Ιόνιος, ρεπό και ομάδα της Νικόπολης. Για τη Β' ΑΣΚΑΒΔΕ δεν είχαμε αγωνιστική δράση, να θυμηθούμε τη βαθμολογία και να δούμε την επόμενη αγωνιστική που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Ναυσίθος με 10 βαθμούς, Κένταυρη και Καποδίστριας με 9, ο Πήγασος έχει 8, ο Ποσειδώνας Παξών έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου θα γίνει η αναμέτρηση Πήγασος Νότιας Κέρκυρας Ναυσίθος στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο, ενώ οι Κένταυροι θα πάρουν το παιχνίδι από το Ποσειδώνα Παξών 0-20 Ανεφαγώνα, ρεπό και ο Καποδίστριας. Πάμε στο πόλο. Α2 Πόλο Ανδρών, Βόρειος Όμιλος, να δούμε πώς ο ΝΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας στην Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου για την 7η αγωνιστική. Τα αποτελέσματα λοιπόν της οποίας είναι Νόλ Άρισας, Όμιλος Φιλών Θαλάσσης, 7-5, Ιωνικός Άρης Θεσσαλονίκης, 11-6, Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου, ΝΑΟΚ 8-11, ο Εκβόλου, Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, 11-10. Στη βαθμολογία, ο Όμιλος Φιλών Θαλάσσης έχει 18 βαθμούς, ο Ιωνικός στους 16. Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρισας, νικώντας τον Πρωτοπόρο, πήγε στους 16 βαθμούς. Άρης Θεσσαλονίκης στους 13, ΝΑΟΚ στους 9, ο Εκβόλου έχει 7, ΑΕΚ Χαϊδαρίου έμεινε στους 3 και ο ΝΟΚ Καλαμακίου δεν έχει ακόμη βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, 19 Φεβρουαρίου, όπου ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης υποδέχεται τον Άρη Θεσσαλονίκης, η Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου παίζει με τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου, ο ΝΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με τον Ιωνικό και ο Εκβόλου αντιμετωπίζει τον ΝΟΛ Άρισας. Είχαμε πρεμιέρα όσον αφορά και την Α2 Πόλων Γυναικών. Πάμε να δούμε τον δεύτερο όμιλο και τα αποτελέσματα για την πρώτη αγωνιστική. Τα κορίτσια του ΝΑΟΚ υποδέχτηκαν τον Ηρέα Χαλανδρίου, από τον οποίο και ηττήθηκαν 7-8. Η Ηλιούπολη αντιμετώπισε τον Άρη Θεσσαλονίκης τελικό σκορ 6-7 και στη βαθμολογία με νίκες Ηρέας Χαλανδρίου και Άρης Θεσσαλονίκης, χωρίς νίκη ΝΑΟΚ
Και η Λιούπολη, βέβαια, να πούμε για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ΝΑΟΚ σε μια γυναικεία κατηγορία, αγωνιζόμενος με κορίτσια 15 ετών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, όπου ο ΝΑΟΚ παίζει εκτός έδρας στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και η Λιούπολη αντιμετωπίζει τον Ηρέα Χαλανδρίου. Αυτά όσον αφορά την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου που προηγείται, και πάμε τώρα εμείς να δούμε το παιχνίδι γιορτή ουσιαστικά του Κερκυριακού κοντρά στον Εθνικό Κοζάνης. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι χωρίς σημασία βαθμολογική. Ο Εθνικός Κοζάνης στην πρώτη θέση βαθμολογίας διεκδικεί την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Ο Κερκυριακός θέλει την προνομιούχα πέμπτη θέση. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά στο βίντεο που ακολουθεί. Σε έναν χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον αγώνα, ο Κερκυριακός υποδέχτηκε τον Εθνικό Κοζάνης για την Α2 Χάντμπολ γυναικών. Με τη λήξη της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, οι πρωτοπόρες Κοζάνη και οι Ελπίδες Αμυνταίου θα διεκδικήσουν προς ο Τσάνη και Γιαννιτσά την άνοδο. Ο Κερκυραϊκός από την άλλη θα αγωνιστεί με Σταυρούπολη, Αλεξανδρούπολη και Νάουσα για την τιμητική πέμπτη θέση στην Α2 εθνική κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε πολύ τον αγώνα, κύρια για λόγους γοήτρου και ψυχολογίας. Μας άφησαν δυνάμεις όμως το δεύτερο ημίχρονο και σε κρίσιμα σημεία δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια, ειδικά προς το τέλος του αγώνα. Έλειπαν πολλοί από την ομάδα, η Μπίμπα, η Σκουρτά, η Πλασκασοβίτη και η Ξενίδου. Σαν σύλλογος θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να τελειώσουμε το πρωτάθλημα με ανταγωνιστικό πνεύμα παρά την οικονομική δυσπραγγεία, τόνισε ο Νίκος Πέρος. Τα πεντάλεπτα του αγώνα 2-3, 4-5, 5-7, 8-8, 11-10 και 14-11 το ημίχρονο. Στην επανάληψη 15-13, 16-15, 18-19, 18-20, 20-21 και το τελικό 21-22. Για τον Εθνικό Κοζάνης 7 γκολ πέτυχε Καραγιανίδου, 6 Γιάτα, 3 Ιχατζη Σαβίδου από 2 Φλόρου και Κοτίδου, από 1 γκολ πέτυχαν Παθιού Ασλανίδου, ενώ αγωνίστηκαν και η Τόσκα, Σιάτρα, Χατζη Θεοδόρου, Φλόρου, Ασλανίδου, Δινοπούλου και Αθανασιάδου. Για τον Κερκυραϊκό αγωνίστηκαν Ιωάννου και Μάγδα Κούρκουλου, σημειώνοντας 6 γκολ έκαστη, από 3 Χριστίνα Κούρκουλου και Ιβέτα, από 1 γκολ Μαμαλού, Βλάχου και Καρβούνη, ενώ αγωνίστηκαν και η Τσαλαβούτα, Βραζακάκου, Πολυμένους, Κορδίλη και Κοντούλη. Τον πρωτοπόρο Εθνικό Κοζάνης υποδέχτηκε ο Κερκυραϊκός στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού, από τον οποίο και ιτήθηκε 21-22 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, κυρίως στα τελευταία λεπτά. Γιώργος Παπαδόπουλος, ο coach του πρωτοπόρου, κοντά μας, να μας πει δύο λόγια για την αναμέτρηση. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για μένα, με δύναμη και πάθος. Έτσι πρέπει να είναι τα παιχνίδια σε αυτή την κατηγορία. Είναι με αθλήτρες οι οποίες παίζουν χρόνια και από την μια μεριά και από την άλλη. Θέλαν πολύ την νίκη και οι δύο ομάδες, για διαφορετικό λόγο προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εμείς δεν θέλαμε να χάσουμε, να παίξουμε ένα τελευταίο παιχνίδι στη φάση αυτή με μία ήττα. Όπως και η Κέρκυρα να αποδείξει ότι είναι αξιόμαχη ομάδα και βρέθηκε τρίτη στις λεπτομέρειες. Κρίθηκε αυτή η θέση στις λεπτομέρειες. Έχω όμως να πω κάτι, ότι θα πρέπει όλοι οι παράγοντες ενός παιχνιδιού να μπορούν να σταθούν στο ύπνο τους. Γιατί τα παιδιά μάχονται, δίνουν τα πάντα μέσα στον αγώνα και θα πρέπει και οι υπόλοιποι να στέκονται στο ύψος τους. Αναφέρομαι και στη διαιτησία αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται να βλέπουν το παιχνίδι. Γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν προάγουν το άθλημα και θα πρέπει αυτό να μας προβληματίζει λίγο. Γίνανε και αγώνες ηλικιακών κατηγοριών πριν από τον αγώνα των γυναικών. Ήρθατε εδώ με τα τμήματα βεβαίως πολύ δυνατά, coach. Έχετε δουλέψει πολύ. Ο Εθνικός Κοζάνης είναι από τις ομάδες που στην Ελλάδα παρουσιάζουν πολύ καλό προφίλ όσον αφορά τα ηλικιακά πρωταθλήματα. Να σας θυμίσω ότι κάθε φορά, κάθε χρόνο είναι στην τελική φάση των ηλικιακών πρωταθλημάτων και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι μέσα στην τριάδα. Πέρσι δεν πήγαμε μόνο καλά στις κορασίδες, αλλά κάθε χρόνο είμαστε μέσα στην τριάδα. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μια συνέπεια όσον αφορά το πώς δουλεύουμε στο άθλημα, προσπαθούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι καταφέρνουμε αρκετά καλά.
Άκης Χαραλαμπίδης για τον Κερκυραϊκό. Υποδέχτηκε τον πρωτοπόρο Εθνικό Κοζάνης για την Α2 Handball γυναικών. Απίστευτο παιχνίδι, κυρίως στα τελευταία λεπτά. Ο Κερκυραϊκός ιτήθηκε 21-22. Λίγα λόγια για την αναμέτρηση. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Είχαμε δύο σημαντικές ελλείψεις από δύο κοπέλες που δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω απόστασης, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη. Τα κορίτσια τα δώσαν όλα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τους έδωσα συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Το πρώτο μας ημίχρονο ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας φέτος. Η ομάδα δουλεύει. Δυστυχώς είχαμε κάποια προβλήματα στην προπόνηση. Ήμασταν λιγότερα άτομα αυτήν την εβδομάδα. Δεν μας πειράζει. Ήταν ένα παιχνίδι για να προετοιμαστούμε για το δεύτερο γύρο. Πιστεύω ότι θα είμαστε δυνατοί στο δεύτερο γύρο και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Να ξαναδώσω συγχαρητήρια στις αθλητριές μου. Παίζαμε με τον πρωτοπόρο, μια πολύ καλή ομάδα που ήρθε χωρίς ελλείψεις εδώ μέσα. Και πιστεύω ότι τα πήγαμε πολύ καλά, κυρίως στο πρώτο μέρος. Θέλουμε σαν στόχο, έχουμε 6 παιχνίδια και θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα, να πάρουμε την καλύτερη όσο το δυνατόν θέση, ώστε σε περίπτωση που υπάρξουν αποχωρήσεις ομάδων ή κάποιες ομάδες δεν θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, αν μπορέσουμε να δηλωθούμε του χρόνου για την Α1. Είδαμε ένα Εθνικό Κοζάνης πολύ δυνατό και στα ηλικιακά πρωταθλήματα. Βεβαίως υπάρχει και η γκάμα του Κερκυραϊκού, σημαντικό για τα παιδιά απαγκουρασίδες Α-Β, να παίζουν τους αγώνες, να βλέπουν μετά τα μεγάλα τμήματα. Ναι, εννοείται, πολύ σημαντικό για τα παιδιά για να παίρνουν παραστάσεις. Είναι μια ιστορική ομάδα ο Εθνικός, έπαιζε χρόνια στην Α1, θα διεκδικήσει ξανά την άνοδό του στην Α1. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Συγχαρητήρια γιατί σήμερα μας κέρδισαν δίκαια. Θεωρώ ότι σε σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού κάναμε κάποια λάθη στις λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια και στα ηλικιακά, γίνανε πολύ δυνατά παιχνίδια. Και μακάρι και οι δύο ομάδες να συνεχίσουν και να βγάλουν αθλητές και αθλήτριες για το μέλλον του handball. Αναστασία Καραγιαννίδου για τον Εθνικό Κοζάνης. Από τις πρωταγωνίστριες της ομάδας νίκησαν τον Κερκυραϊκό 21-22 για την Α2 Handball γυναικών. Δυνατό παιχνίδι. Ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι, είναι η αλήθεια, ναι. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς διαβίουμε λίγο περίεργες συνθήκες, τόσο στην προπόνηση όσο και στα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε επαγγελματίες παίχτριες. Επομένως, ήμασταν και οι δύο ομάδες σε ένα mood ότι θα είναι κάτι λίγο πιο χαλαρό. Εν τέλει, ο αγώνας ήταν πολύ δυνατός. Ήταν ντέρμπι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δυνατές αναμετρήσεις και στις γυναίκες αλλά και στις παγκορασίδες Α και Β. Είσαστε μια δυνατή ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ και ο Κερκυραϊκός το ίδιο. Έχετε και εσείς παράδοση στο handball και στον αθλητισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Νομίζω περισσότερο από όλους το χάρηκαν τα παιδιά. Σήμερα δηλαδή αυτή η εκδρομή έγινε κυρίως για τα παιδιά, για τα τμήματα. Κερκίδα, έδωσε όλο ρυθμό. Έχω ένα θέμα λίγο εδώ με την κερκίδα της Κέρκυρας, είναι η αλήθεια. Δεν έχω πρόβλημα με το να φωνάζει φυσικά η κάθε φίλαθλη ομάδα και όσοι είναι έξω στην κερκίδα. Ωστόσο με ενοχλεί όταν αρχίζουν και βρίζουν και υπάρχουν τέτοια σχόλια σε παιδάκια. Γιατί άμα φανταστείτε ότι οι συναθλήτριές μου μέχρι πέρυσι ήταν αθλητριές μου. Είναι 15-16 χρονών. Επομένως, όταν υπάρχει μια κερκίδα που φαίνεται ότι έρχεται πάνω σου, απειλητικά στέκεται δίπλα σου και είσαι 16 χρονών, δεν μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα, έτσι. Ελπίζω σε επόμενη αναμέτρηση να είναι πιο φιλική και η δική σας και η δική μας η κερκίδα.
Τέτα Ιωάννου για τον Κερκυραϊκό. Την περίμενα. Η αλήθεια είναι πώς και πώς να δω καταρχήν ότι είσαι αρτιμελής μετά από αυτή την αναμέτρηση. Ήταν για τον Κερκυραϊκό 21-22, ήταν πολύ δυνατό. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το πάρουμε. Πάμε να κοιτάξουμε το επόμενο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είχε βαθμολογική σημασία για μας. Θα θέλαμε μια νίκη γοήτρου έναντι στην πρώτη του ομίλου. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να έρθει. Παρ' όλα αυτά, παρά τις απουσίες που είχαμε σήμερα από βασικές μας παίκτριες, και με τις πιο μικρές και με εμάς, κάναμε μια προσπάθεια. Δυστυχώς δεν καταφέραμε το αποτέλεσμα. Είδαμε όμως μια ωραία ατμόσφαιρα που σε γενική ο χάντμπολ. Πάντα ο κόσμος στήριζε, αλλά είχαμε καιρό να. Ναι, βοήθησε το γεγονός ότι ήταν μια καλή μέρα, ήταν μια καλή αντίπαλος και τα κορίτσια από την Κοζάν είχαν και το δικό του κοινό, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν μια όμορφη αναμέτρηση, θεωρώ. Πώς νιώθεις κάθε φορά που μας σε βλέπουμε, μας πονάει ψυχή, χέρια, πόδια, τα χτύπησες όλα σήμερα, δεν άφησες. Όχι, εντάξει, τώρα δεν. Είναι αυτό που παίρνεις, ρε παιδί μου, από τον πόνο. Αυτό είναι το handball. Το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε μάθει. Μπορεί όποιος το βλέπει απ' έξω να του φαίνεται λίγο κάπως, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι μας. Μακάρι να είμαστε πάντα αρτιμελείς, καλά να μην χτυπάμε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα δυνατό άθλημα. Αυτά έγινε στην αναμέτρηση handball του Κερκυραϊκού με τον Εθνικό Κοζάνης. Διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε με μπάσκετ. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan, Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή.
Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πολύ ξεχωριστό, πολύ οικονομικό, πολύ σύγχρονο. Με μία λέξη, Polymarket. Ψάχνεις χειροποίητο σαλόνι, σύνθεσε το δικό σου όπως το ονειρεύτηκες σε ένα από τα καταστήματα Polymarket. Αλλά και έπιπλα σαλονιού, κουζίνας, κρεβατοκάμαρας, παιδικού δωματίου, κήπου, διακοσμητικά και λευκά είδη σε απίστευτες τιμές. Polymarket. Από το 2004, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Ετοιμοπαράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης MediaStrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Στο Κέρκυρα Stores στην Corexpo οι τηλεοράσεις κάνουν πάρτι. Μόνο για λίγες μέρες και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Τηλεόραση 32 ιντσών Smart μόνο 139 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών Full HD μόνο 179 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών Smart D-LED μόνο 219 ευρώ. Τηλεόραση 50 ιντσών Smart 4K μόνο 349 ευρώ. Τηλεόραση 55 ιντσών Smart QLED 4K μόνο 529 ευρώ. Επίσης σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά, πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkirastores.gr και γνωρίστε πάνω από 8.000 προϊόντα. Kerkira Stores στην Corexpo και στο 26610-23444. Φεβρουάριος. Ευκαιρία για ευχάριστες και ανανεωτικές αποδράσεις. Με την Travelco φυσικά. Τι να πρωτοδιαλέξω. 4 Φεβρουαρίου, μία μέρα Βασιλίτσα Σαμαρίνα. Ή 5 Φεβρουαρίου, μία μέρα Φιλιά Τεσαγιάδα. 10 Φεβρουαρίου, για 3 μέρες Λουτρά Πόζαρ και Θεσσαλονίκη. 11 Φεβρουαρίου, για shopping στα Γιάννενα. Ή 19 Φεβρουαρίου, Ανήλιο και Μέτσοβο. Ταξίδια και εκδρομές που μένουν αξέχαστες. Με τη σιγουριά και την εγγύηση της Travelco. Ανοξάλ. Ανοξείδωτες κατασκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ειδικές κατασκευές Inox για εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ψυσταριές, σούπερ μάρκετ. Απεριόριστες λύσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επαγγελματικό χώρο. Ψυγεία, βιτρίνες, καταψύχτες, κουζίνες, φούρνοι, ψυσταριές, πλυντήρια και κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό σε συνεργασία με επώνυμες κορυφαίες εταιρείες. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και κατασκευάζουμε την καλύτερη δυνατόν λύση για τη διακόσμηση και λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Ανοξάλ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Τώρα στα Χόντο Σέντερ. 50% Ορζέν. Νοξίμα. Έιμ. Λιμπρές. Δι Μέικαπ. Ένα συν ένα. Always. Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kärcher Center, Κουρτέσης Καρδακάρης. Τρία γεφύρια, Κέρκυρα. 26610-22297 και 20137. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkiralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα.
Εδώ και 50 χρόνια στη Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα, Nissan, Μποϊκός Κοντός. Η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθληνολογίας και πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του Λέων με τον Κερκυραϊκό, την νίκη για την ομάδα του Σπύρου Χονδρογιάννη και το ρεπορτάζ της αναμέτρησης. Και πριν πάμε να δούμε τι έγινε με αυτήν την περιβόητη λάμπα που έπεσε και έσπασε στο κλειστό γυμναστήριο την ώρα της αναμέτρησης, πάμε να δούμε κάποια πολύ σημαντικά αθλητικά νέα και θα ξεκινήσουμε με τον Άκο όσον αφορά την ιστιοπλοεία. Πάμε να δούμε τους αγώνες ιστιοπλοείας που έγιναν στην Πρέβεζα, στους οποίους συμμετείχε ο Άκο και βεβαίως συμμετείχε με πάρα πολλούς αθλητές και αθλητρίες, οι οποίοι τα πήγαν πάρα πολύ καλά, κυρίως κάτω των 13 ετών. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, 11 και 12 Φεβρουαρίου, διεξήχθη στην Πρέβεζα ο διασυλλογικός αγώνας ιστιοπλοείας με διοργανωτή τον όμιλο των Ιω Πρέβεζας. Ο ΝΑΟΚ συμμετείχε με 11 αθλητές, στην πλειοψηφία τους κάτω των 13 ετών. Συγκεκριμένα στα αγόρια, άνω των 13, ο Φώτης Γιολδάσης έλαβε τη δεύτερη θέση και ο Χρήστος Τηλιανέσης την τρίτη. Στα αγόρια τώρα κάτω των 13 ετών, ο Νικόλας Καραμπάτσος έλαβε την τρίτη θέση. Στα κορίτσια, η Ναταλία Βλάση έλαβε την τρίτη θέση και η Αγγελική Ματαράγκα έλαβε την τέταρτη. Τώρα, το αξιόλογο σε όλο αυτό, βεβαίως η συμμετοχή των παιδιών ήταν αξιόλογη και η προσπάθειά τους, είναι ότι ο εξάχρονος, μόλις εξάχρονος, Γιώργος Τσατσόπουλος, συμμετείχε και αγωνίστηκε μαζί με άλλους 46 συμμετέχοντες και κατέλαβε την 30η θέση, κερδίζοντας το κύπελό του και όντας ο νεότερος κυπελούχος, νάτος εδώ, με το κύπελο στο χέρι, όντας ο νεότερος κυπελούχος 6 ετών για τον ναυτικό αθλητικό όμιλο Κέρκυρας και βεβαίως συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτες, αλλά και τους προπονητές, λέει ο ΝΑΟΚ και την διοργάνωση αυτή και τις επιτυχίες των παιδιών. Αφήνουμε τον ΑΟΚ και πάμε στον Στίβο. Πάμε να δούμε τι έγινε στην ημερίδα κλειστού Στίβου που έγινε στην Πάτρα. Θα δούμε τους αθλητές του ΑΟΚ Κέρκυρα 2015, τον Γιώργο Σιλά και την Κωνστάτη Σπυριδούλα. Στην ημερίδα λοιπόν κλειστού Στίβου που έγινε στην Πάτρα, ο Γιώργος Σιλάς στον πρώτο του αγώνα της χρονιάς πήρε τη δεύτερη θέση με χρόνο 7.37 στα 60 μέτρα στην κατηγορία K18, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ.
Η Σπυριδούλα Κωνσταντή κατέλαβε την 7η θέση στα 60 μέτρα με ατομικό ρεκόρ 8.44. Δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε κάνει στην ημερίδα στη Θεσσαλονίκη 8.55. Μετά από δύο εβδομάδες μείωσε το χρόνο της κατά 11 δέκατα. Καλή συνέχεια και στα δύο παιδιά, λέει ο σύλλογος, και συγχαρητήρια. Μένουμε εμείς στο Νέο Κέρκυρα 2015 και πάμε να δούμε τον ανώμαλο δρόμο και πάμε να δούμε τον Ορέστη Μοκριανίτη, ο οποίος ήρθε πρώτος στους περιφερειακούς αγώνες ανωμάλου δρόμου που έγιναν στο Γιαννιώτικο Σαλόνι. Εκτός από τον Μουκλιανίτη, πέμπτος ήρθε ο Κωνσταντίνος Καρβούνης και ο Άρης Ραψομανίκης. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε αναλυτικά στους περιφερειακούς αγώνες ανωμάλου δρόμου που έγιναν στο Γιαννιώτικο Σαλόνι, ο αθλητής του Κέρκυρα 2015, ο Ορέστης Μουκλιανίτης, τερμάτισε πρώτος στα 2.000 μέτρα. Στην πέμπτη θέση τερμάτισαν ο Κωνσταντίνος Καρβούνης στην ίδια κατηγορία και ο Άρης Ραψομανίκης στα 1.000 μέτρα. Στην σκητάλη των μικρών αθλητών 4x500 ακυρώθηκε η συμμετοχή λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ την αποστολή συνόδευσαν ο προπονητής Φίλιππος Στάντης και ο έφορος Σπύρος Σιλάς. Πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα από το σύλλογο και βεβαίως τα παιδιά τα πήγαν εξαιρετικά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα αθλητικά μας νέα και πάμε να δούμε τώρα κάτι απίστευτο πραγματικά. Θα δούμε το βίντεο, αποκλειστικά το βίντεο της πτώσης της λάμπας. Μπορούμε εμείς να το βλέπουμε όσο θα μιλάμε και μάλιστα να το βλέπουμε σε αργή κίνηση. Κοιτάξτε εδώ. Πέφτει η λάμπα, αυτό το άσπρο που βλέπετε. Πέφτει η λάμπα την ώρα που βρίσκονται πόσοι αθλητές εκεί. Σταματάν τα πάντα όλα. Σηκώνουν οι αθλητές τα χέρια τους. Κοιτάξτε εδώ το άσπρο που πέφτει, στρογγυλώνει η λάμπα. Πέφτει στο παρκέ. Την ώρα του αγώνα. Το αφήνουμε και να συνεχιστεί. Να το δούμε άλλη μια φορά σε slow motion και να αφήσουμε να συνεχιστεί εμείς να δούμε και τις υπόλοιπες φάσεις. Πέφτει λοιπόν η λάμπα. Συνειδητοποιούν κάποια στιγμή όλοι, αρχίζουν να απομακρύνονται από τη λάμπα και συνειδητοποιούν, βλέποντας τη λάμπα να έχει πέσει, κοιτάξτε εδώ, θρύψαλα η λάμπα και ένα μεγάλο κομμάτι, στα δεξιά βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι της λάμπας. Κοιτάξτε τώρα στην οροφή, ήταν 21 λάμπες από τις 60 που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή είναι 20 αφού έσπασε η μία. Ο φωτισμός πενιχρός, οι λάμπες δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλείς. Εδώ οι άνθρωποι λοιπόν με τις σκούπες και ο Γιώργος ο Δαφνής του Λέοντα και ο Γιώργος ο Κογκάκης, ο αθλητής του Λέοντα με τις σκούπες να μαζέψουν τα γυαλιά τα οποία έχουν πάρει έκταση και έχουν πέσει πολύ πιο μακριά από το σημείο που έπεσε η λάμπα. Οπότε γίνεται ένα τσεκάρισμα ότι έχουν μαζευτεί όλα και ότι δεν υπάρχουν υπολοιπόμενα γυαλιά στο παρκέ για να μπορέσει να συνεχιστεί ο αγώνας. Να σας πω ότι και αρκετά λεπτά όμως όλοι στο γήπεδο και κυρίως οι αθλητές κοίταζαν την οροφή με ένα ύφος περίεργο. Θα μας πέσει και τίποτα άλλο στο κεφάλι. Δεν θα μας πέσει και τίποτα άλλο στο κεφάλι. Αυτό λοιπόν έγινε εν μέσω αγωνιστικής δράσης. Και από θαύμα η λάμπα δεν έπεσε στο κεφάλι, στο χέρι, στον ώμο, στο πρόσωπο ενός παίκτη. Από θαύμα πραγματικά. Φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό και λέμε ότι ο φωτισμός είναι πενιχρός. Ότι το σκηνικό έχει γίνει ρομαντικό. Αστειευόμενη βέβαια. Ωραία και τα αστεία, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά. Να το δούμε λοιπόν άλλη μια φορά πριν πάμε εμείς να δούμε την αναμέτρηση. Κοιτάξτε σε αργή κίνηση το άσπρο στρογγυλό, τη λάμπα που σκάει στο παρκέ. Την ώρα που είναι πάρα πολλοί αθλητές και των δύο ομάδων στο σημείο αυτό. Αρχίζουν λοιπόν να απομακρύνονται. Βλέπετε εδώ τα θρύψαλα. Το πρώτο πράγμα που κάνουν να τρέξουν να πάρουν τις σκούπες για να μαζέψουν τα γυαλιά. Κοιτάνε όλη την οροφή σκεπτόμενοι να συνεχίσουμε την αναμέτρηση ή θα μας πέσει και τίποτα άλλο στο κεφάλι. Αρχίζουν λοιπόν με τις σκούπες να μαζεύουν τα γυαλιά της λάμπας από το παρκέ, προσέχοντας πραγματικά, κοιτώντας το παρκέ σε όλη την έκταση, μήπως έχει πέσει πουθενά κάποιο γυαλάκι μικρό και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Και όλα αυτά έγιναν στην αναμέτρηση Λέων Κερκυραϊκός, το κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να γίνουν κάποιες εργασίες απαραίτητες πλέον σε αυτό το κλειστό γυμναστήριο του νησιού? Δεν είναι κρίμα? Τα σωματεία λοιπόν όλα ενώνονται, γίνονται μία φωνή και επίσημα σε πάρα πολύ λίγες μέρες διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που υπάρχουν στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Και τι ζητούν? Ζητούν το αυτονόητο. Αξιοπρεπείς συνθήκες. Δεν θέλουμε τρελά πράγματα. Ζέστη δεν υπάρχει, air condition δεν υπάρχουν. Πού αυτά που ζητάμε αλλού, υπάρχει ένα κλειστό θερμενόμενο
γυμναστήριο για να μπορούν να μην κρυώνουν οι αθλητές ακόμα και την ώρα της αναμέτρησης. Αυτά φαντάζουν όνειρα μεγάλα, όνειρα πατηλά. Λέμε για τα πιο απλά. Να διορθωθεί ο φωτισμός, να αλλάχθουν κάποιες λάμπες, να μπουν καινούργιες λάμπες, να μεγαλώσει ο φωτισμός, να μπουν περισσότερες λάμπες στο κλειστό γυμναστήριο. Και να υπάρχει ένας υποτυπώδης καθαρισμός και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε ένα ταλέπορο κλειστό γυμναστήριο και σωματεία τα οποία πραγματικά κινδυνεύουν την ώρα της διεξαγωγής του αγώνα. Λοιπόν, είδατε σε αποκλειστικότητα το βίντεο αυτό και πραγματικά είναι πολύ λυπηρό να έχουμε τέτοια αποκλειστικά βίντεο. Θα προτιμούσα να είχαμε κάτι άλλο να δείξουμε και κάτι άλλο να πούμε που να έχει να κάνει καθαρά με τον αθλητισμό, τις διακρίσεις, την προσπάθεια των παιδιών κτλ. Και όχι να λέμε για τέτοια πράγματα, αλλά έχει καταντήσει βαρετό να μιλάμε για πράγματα τα οποία συνέχεια επιδεινώνονται και μέρα με τη μέρα βλέπουμε χειρότερα πράγματα να συμβαίνουν στον χώρο και τις εγκαταστάσεις που δεν έχουν αλλάχθει καθόλου εδώ και τόσα χρόνια στην Κέρκυρα. Επικίνδυνο αυτό που έγινε. Ευτυχώς δεν έπεσε πάνω σε κάποιο παιδί. Πραγματικά ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τι έγινε στην αναμέτρηση του Λέοντα με τον Κερκυραϊκό. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης παρέμεινε αείδητος στον πάγκο του Λέοντα, δίνοντας οδηγίες αλλά και αγωνιζόμενος για την ομάδα του. Ο Λέων που θέλει κάποιες νίκες για να εξασφαλίσει την παραμονή στην Αλφα Σκαφέ. Ο Κερκυραϊκός ουσιαστικά θέλει μια νίκη, δεν την πήρε προχθές, αφού δεν κατάφερε να πάρει το ρόσφυλλο αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα 73-59 υπέρ των Λέοντων. Πάμε να δούμε εμείς το ρεπορτάζ της αναμέτρησης. Η νέα χρονιά έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον Λέοντα, ο οποίος παρέμεινε αείδητος με τον Σπύρο Χονδρογιάννη στην τεχνική ηγεσία. Πριν την έναρξη του αγώνα με τον Κερκυραϊκό για την 13η αγωνιστική της ΑΕΣΚΑΒΔΕ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στη γειτονική Τουρκία μετά το φωνικό σεισμό. Ο Λέων ξεκίνησε δυνατά και αγωνίστηκε με πάθος, διεκδικώντας τη σημαντική νίκη που θα τον βοηθήσει στην παραμονή του, την οποία και πήρε. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους τυπικά γηπεδούχους να είναι μπροστά 19-11, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Κερκυραϊκός μείωσε στους 5 με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια με τον πίνακα να γράφει 37-32. Στην επανάληψη ο Λέων ήταν κυρίαρχος και ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο με 54-48. Το τελικό 73-59 έδωσε το πολύτιμο ρόσφυλλο αγώνα στην ομάδα του Λέοντα με την ομάδα του Άκη Γεωργίου να χρειάζεται μια νίκη για την εξασφάλιση της παραμονής και την ομάδα του Σπύρου Χονδρογιάννη να διεκδικεί περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Για τον Κερκυραϊκό, ο Σπίρμουλα σημείωσε 22 πόντους με 3 τρίποντα. 17 σημείωσε ο Ανδρέας Περούλης με ένα τρίποντο, 7 ο Ίσαρης, ενώ από 4 πέτυχαν Αθανασίου και Ρουμελιώτης. Ένα τρίποντο πέτυχε ο Παπαβλασόπουλος, ένα καλάθι ο Περατινός, ενώ αγωνίστηκαν και οι Αλαμάνος, Πετρόπουλος, Καραγιάννης και Θεόδωτος. Για τον Λέοντα, ο αρχηγός και προπονητής Σπύρος Χονδρογιάννης σημείωσε 17 πόντους με 3 εύστοχα καλάθια από τα 6-75, 15 ο Κάντας με 3 τρίποντα, 10 ο Ουστόγλου, 9 ο Γιώργος, 7 ο Γουκάκης και από 6 ο Τζιανούμης και ο Αγίους με ένα τρίποντο. Ο Κακιόνης σημείωσε 3 πόντους ενώ αγωνίστηκαν και οι Σπύρος και Λάμπρος Τεργίου και Τσουκιάς.
Σπύρος Κονδρογιάννης για την ομάδα των Λεόντων νίκησαν στο τοπικό ντέρμπι το Κερκυραϊκό σε ένα δυνατό παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν όντως δυνατό παιχνίδι. Ήταν δυνατό παιχνίδι. Θέλαμε και δύο την νίκη. Αυτή τη στιγμή εμείς βάλαμε καλές βάσεις για να σώσουμε την κατηγορία. Αλλά συνεχίζουμε να παίζουμε ωραίο μπάσκετ και αυτό μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν κοιτάμε να πάρουμε παιχνίδι για να πάρουμε τους βαθμούς, αλλά κοιτάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι για να το ευχαριστηθούμε και να βγάλουμε ωραίο μπάσκετ. Είμαστε 12 παίκτες στην ομάδα που μπορούν όλοι να είναι βασικοί και γίνεται ένα ωραίο rotation. Θα το βρούμε. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, κολλήσαμε λίγο στη ζώνη. Κερκυραϊκός μπορεί να είχε κάποιες αλλαγές με τους παίκτες που φύγανε, ο Θάνος Χονδρογιάννης. Είχε το Μπέτα από απουσίες, αλλά έχει ένα καλό σύνολο. Είναι ακόμα τρίτος στην κατηγορία. Έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές, τον Άγκη τον Γεωργίου. Λογικό είναι να μπλοκάρουμε κι εμείς σε κάποια σημεία. Αλλά πιστεύω για άλλη μια φορά παίξαμε με το δικό μας τρόπο και με τα δικά μας θέλω. Και αυτό λειτουργήσε και βάλαμε και αρκετούς πόντους. Και πήραμε και το παιχνίδι, αν όχι τόσο εύκολα όσο δείχνει το σκορ, αλλά με μια καλή διαφορά. Πήραμε και τη διαφορά και μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα έχουμε και μια άλλη κατάσταση με τον Κερκυραϊκό να διεκδικήσουμε την τρίτη θέση. Πες μου λίγα λόγια για αυτό το περιστατικό με τη λάμπα που έπεσε. Θα το δείξουμε, βέβαια, υπάρχει στην κάμερα. Η λάμπα που έπεσε, ευτυχώς δεν έπεσε σε κανένα κεφάλι στο παρκέ και έσπασε στην διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, τώρα είναι τραγικό αυτό το γεγονός. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία, όλα τα σωματεία έχουμε ενωθεί και προσπαθούμε να κάνουμε με τον όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται τη διαμαρτυρία μας για να ζητήσουμε το αυτονόητο, ένα γήπεδο σε αυτό το νησί. Και πιστεύω ότι κάθε φορά πρέπει να το λέμε αυτό και να καταφέρουμε τουλάχιστον να έχουμε αξιόλογες καταστάσεις για την προπόνησή μας και για τους αγώνες μας. Θα μπορούσε να χτυπήσει τον οποιοδήποτε και δεν είναι ότι έπεσε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έπεσε μια λάμπα που διασκορπίστηκε σε όλο το γήπεδο. Θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρά ατυχήματα. Δεν δουλεύουν που δεν δουλεύουν οι μισές. Άλλες πέφτουνε. Τι να πω, εντάξει. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι τραγικό που συμβαίνει στην Κέρκυρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς έχει αφαιθεί η Κέρκυρα τόσα χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ειλικρινά φταίει, αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ζητάμε τα αυτονόητα, είμαστε όλοι Κέρκυρα ενωμένοι, όλος ο αθλητισμός ενωμένος και ζητάμε ένα γήπεδο. Δεν ζητάμε κάτι το εξωπραγματικό. Όπως μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι, να συνεισφέρει ο Δήμος, η πολιτεία. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή δεν πρέπει να λέμε τα αυτονόητα το 2023. Εντάξει, ελπίζω να λυθεί το θέμα, τουλάχιστον να γίνει μια ανακαίνιση, αν και αυτή δεν θα σώσει την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να βγάλουμε το πρωτάθλημα και να έχουμε την υγεία μας. Πες μου λέει, για τον κόσμο, ωραία κερκίδα, ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, σιγά σιγά ο κόσμος, ο δικός μας θα πω, πέρα από τον μπασκετικό, έχουμε και κόσμο δικό μας που παλιότερα δεν ασχολούνταν με τον μπάσκετ. Έχουμε αρκετούς φίλους πλέον που έχουν αγαπήσει τον μπάσκετ μέσω του Λέων και αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Εννοείται μου αρέσει πάντα να βλέπω και τους αντιπάλους μας όταν δεν παίζουν ανάνες οι κερκίδες και τους μπασκετικούς που είναι τόσα χρόνια εδώ, να μην αρχίζω να λέω ονόματα, είναι άπειροι και είναι ωραίο αυτή η εικόνα, αλλά θέλουμε και καινούριο κόσμο στο γήπεδο και χαίρομαι που εμείς είμαστε μια από τις ομάδες που φέρνουμε άτομα που δεν ασχολούντουσαν με τον μπάσκετ στο γήπεδο.
Σπύρος Τζιανούμης για τους Λέοντες. Νίκησαν στο τοπικό ντέρμπι τον Κερκυραϊκό. Πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη? Είναι πολύ σημαντική η νίκη αυτή. Και βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά. Χτίζουμε ένα καλό σερί. Έχουμε 4 σερί νίκες. Το 23 είμαστε αίτητοι. Οπότε μας βοηθάει πρώτα απ' όλα ψυχολογικά, θα έλεγα. Το γεγονός ότι ο Σπύρος Χονδρογιάννης σας κοουτσάρει και υπάρχει ένα καλό κλίμα, βοηθάει? Σίγουρα, εντάξει. Βασικά υπάρχει καλό κλίμα και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο και πιστεύω είναι από τους κύριους λόγους που παίζουμε όπως παίζουμε, παίρνουμε τις νίκες και θα παίζουμε το ίδιο, θα συνεχίσουμε. Νίκο Σπίδουλας για την ομάδα του Κερκυραϊκού, ιτήθηκε στο τοπικό ντέρμπι από το Λέοντα. Λίγα λόγια για το παιχνίδι, ήταν δυνατό? Ήταν πολύ δυνατό. Τα παιδιά το θέλαν πιο πολύ, από ό,τι φάνηκε. Δεν τραβήξαμε πολύ στην επίθεση. Ο Κερκυραϊκός χρειάζεται τυπικά ακόμη μια νίκη για την παραμονή? Δεν χρειαζόμαστε μια νίκη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κι άλλες όσες μπορούμε. Και πιστεύουμε ότι θα μείνουμε. Αυτά λοιπόν έγιναν στην αναμέτρηση Λέων και Κερκυραϊκός. Διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε από ποδόσφαιρο και γάμα εθνική.
αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιος σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στην Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, επώνυμα fashion brands, σε ασυναγώνιστες τιμές, με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Πολύ ξεχωριστό, πολύ οικονομικό, πολύ σύγχρονο. Με μία λέξη, Polymarket. Ψάχνεις χειροποίητο σαλόνι, σύνθεσε το δικό σου όπως το ονειρεύτηκες σε ένα από τα καταστήματα Polymarket. Αλλά και έπιπλα σαλονιού, κουζίνας, κρεβατοκάμαρας, παιδικού δωματίου, κήπου, διακοσμητικά και λευκά είδη σε απίστευτες τιμές. Polymarket. Από το 2004, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης MediaStrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Στο Κέρκυρα Stores, στην Corexpo, οι τηλεοράσεις κάνουν πάρτι. Μόνο για λίγες μέρες και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Τηλεόραση 32 ιντσών Smart, μόνο 139 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών Full HD, μόνο 179 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών Smart D-LED, μόνο 219 ευρώ. Τηλεόραση 50 ιντσών Smart 4K, μόνο 349 ευρώ. Τηλεόραση 55 ιντσών Smart QLED 4K, μόνο 529 ευρώ. Επίσης σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά, πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkirastores.gr και γνωρίστε πάνω από 8.000 προϊόντα. Kerkira Stores στην Corexpo και στο 26610-23444. Φεβρουάριος. Ευκαιρία για ευχάριστες και ανανεωτικές αποδράσεις. Με την Travelco φυσικά. Τι να πρωτοδιαλέξω. 4 Φεβρουαρίου, μία μέρα Βασιλίτσα Σαμαρίνα. Ή 5 Φεβρουαρίου, μία μέρα Φιλιά Τεσαγιάδα. 10 Φεβρουαρίου, για τρεις μέρες, Λουτρά Πόζαρ και Θεσσαλονίκη. 11 Φεβρουαρίου, για σόπινγκ στα Γιάννενα. Ή 19 Φεβρουαρίου, Ανήλιο και Μέτσοβο. Ταξίδια και εκδρομές που μένουν αξέχαστες. Με τη σιγουριά και την εγγύηση της Travelco. Anoxal. Ανοξείδωτες κατασκευές και εμπόριο εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ειδικές κατασκευές Inox για εστιατόρια, καφετέρειες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ψησταριές, σούπερ μάρκετ.
απεριόριστες λύσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επαγγελματικό χώρο. Ψυγεία, βιτρίνες, καταψύχτες, κουζίνες, φούρνοι, ψυσταριές, πλυντήρια και κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό σε συνεργασία με επώνυμες κορυφαίες εταιρείες. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και κατασκευάζουμε την καλύτερη δυνατόν λύση για τη διακόσμηση και λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Anoxal. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης. Τώρα στα Χόντο Σέντερ, 50% Ορζέν, Νοξίμα, Έιμ, Λιμπρές, The Makeup, 1+1, Always. Χόντο Σέντερ, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kärcher Center, Κουρτέσης Καρδακάρης, Τρία Γεφύρια, Κέρκυρα, 26610-22297 και 20137. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα, καθρέφτες μπιζουτέ, ιαλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο, αυτόματες πόρτες, κρύσταλλα ασφαλείας, γυάλινα κάγκελα, φυσαρμόνικες, ντουζιέρες, όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, ο οίκος κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. 3 χιλιόμετρο εθνικής πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan, ο οίκος κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα 30 φύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό χρυσό και ασήμι.
βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith, Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Το και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλητολογίας και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της αναμέτρησης της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης κόντρα στο Διγενή Νεοχωρίου. Η Αθλητική Ένωση Λευκύμης πέτυχε το πέναλτι στο 75ο λεπτό με τον Βέρμπι, πέναλτι που κέρδισε ο Λόμης και έτσι πήρε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς κόντρα στον Διγενή Νεοχωρίου. Τώρα, το μελανό σημείο. Και πολλές φορές καλούμε μέσα από τη θέση εδώ να σας πω ότι είναι άκρως ντροπιαστικό, κυρίως για εσάς. Και είναι πολύ άσχημο και για μας. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μετά το τέλος μιας αναμέτρησης, να μην μας μιλάει τουλάχιστον ο προπονητής. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενημερωθήκαμε από τους ανθρώπους της Λευκύμης ότι ο Παναγιώτης Κορομπόκης έχει αποχωρήσει, όντας άρρωστος και δεν μπορεί να κάνει δηλώσεις. Ο οποίος Παναγιώτης Κορομπόκης, όπως θα δείτε και στο βίντεο της αναμέτρησης και βεβαίως στον αγώνα που θα δείξουμε την Τετάρτη το βράδυ εδώ στο Star TV, κανονικά στον πάγκο δίνει τις οδηγίες στους παίκτες, το έχει βγάλει και τον Μπουφάν, μένει με το φουτεράκι, μιλάει στα παιδιά, δίνει τις οδηγίες, κερδίζει η ομάδα και αν θα έπρεπε να μιλήσουμε για το αν κάποιος δεν είναι καλά και παρόλα αυτά έπρεπε να κάνει τη δουλειά του, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σαν γεγονός την ομιλούσα, η οποία πραγματικά κατά από πολύ δύσκολες συνθήκες και ιατροφαρμακευτική αγωγή βρέθηκε στο γήπεδο της Λευκύμης για να γίνει αυτό το ρεπορτάζ και νομίζω ότι αξίζουμε το σεβασμό τουλάχιστον για τα τυπικά. Ξέρω ότι δεν είστε επαγγελματίες, ξέρω ότι δεν μπορούμε να σας φερόμαστε και να πετούμε πράγματα από εσάς, αλλά το τυπικό του πράγματος για να μπορούμε να κάνουμε όλη τη δουλειά μας σωστά πρέπει να γίνεται από όλους και πρέπει να είναι σεβαστό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε και τη νίκη της Λευκύμης κόντρα στον Διγενή Νεοχωρίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Λευκύμης για την 14η αγωνιστική του τρίτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η τοπική ομάδα, η Αθλητική Ένωση Λευκύμης, υποδέχεται το Διγενή Νεοχωρίου λίγο νωρίτερα πριν τη σέντρα. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Να δούμε λίγο τη φάση, να δούμε τον καταρέλο ο οποίος διώχνει. Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα στη μνήμη των θυμάτων από το φωνικό σεισμό στην Τουρκία. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο, να δούμε τη φάση για τη Λευκύμη, γρήγορο του Μουσογλου, θα κάνει την προσπάθειά του, θα μπλοκάρει, πρώτη επαφή για τον Δημήτρη Κουτσόπουλο και αντέχει, είναι 45 σχεδόν ετών και είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατηγορία. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Μπάλα από τον Δραγατσίκη εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάμε να δούμε το Βέρμπι. Πανταζής θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί που είναι ο Καταρέλος. Βγαίνει ο Κουτσόπουλος. Θα κάνει παρέμβαση. Ο Κωστακιώδης θέλει γρήγορα να κάνει ένα σουτ. Και πέφτει ο Κουτσόπουλος στην προσπάθεια του Κωστακιώτη. Κωστακιώτης έχει απέναντι του τον Λίτσιο. Ανεβαίνει ο Παπαγεωργίου, θα κάνει ένα χαλαρό σουτ στα χέρια του Κουτσόπουλου. Βέρμπις, θέλει να συγκρατήσει την μπάλα, τη δίνει στο Θεοδωράκη. Εκείνος τον Παπαγεωργίου υπό το βλέμμα και την απειλή του Παναγιώτου. Ματσοβίλα για τον Παπαγεωργίου, εκείνος θέλει να τροφοδοτήσει τον Κωστακιώτη υπό το βλέμμα του Τσιγαρίδα. Θα κάνει την προσπάθειά του, θα βγει ο Κουτσόπουλος και θα μπλοκάρει την μπάλα στο πέμπτο λεπτό. Αυτή τη στιγμή μιλάει σε Βέρμπι και στους παίκτες του Διγενή. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση από τον Θεοδωράκη. Θεοδωράκης κάνει την εκτέλεση, διώχνει εκεί ο Δραγατσίκης. Τάσος Μπεριτζάς για τον Διγενή Νεοχωρίου ιτήθηκε από την Λευκή με 1-0 στο γήπεδο της Λευκύμης. Υπό τις πρώτες οδηγίες βεβαίως στους παίκτες και μάλιστα μετά τη λήξη άκουσα που είπε σκότς στους παίκτες ψηλά το κεφάλι. Συνεχίζουμε. Πες μου λίγα λόγια καταρχήν για την αναμέτρηση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Λευκύμη για την νίκη. Ήταν σημαντική νίκη για αυτήν, όπως και για εμάς θα ήταν σημαντική ένα θετικό αποτέλεσμα. Ειδικά όταν παίζουμε μεταξύ μας και εμείς κακά τα ψέματα, η Λευκύμη μία από τις ομάδες που προσπαθούμε να τη φτάσουμε. Όσον αφορά για τα νέα καθήκοντα σε αυτή την ομάδα μόλις 2 ημέρες,
Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί η χαρά του προπονητή είναι αν πει στα παιδιά κάποια πράγματα μέσα σε δύο μέρες και τα εμπεδώσουν και τα δείξουν στο γήπεδο που τα δείξαν. Χαίρεται και φεύγει από το γήπεδο ικανοποιημένος. Σίγουρα η προσπάθειά μας και ο στόχος για τη σωτηρία είναι δύσκολος. Δεν έχει κριθεί όμως αυτό. Και όταν κάτι μαθηματικά δεν έχει κριθεί, εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία σανίδος. Εξάλλου το DNA αυτής της ομάδος, γιατί είχα την τύχη να την έχω και αντίπαλη πέρυσι με τον Δωτή Αγιάς, είναι η ψυχή και ότι δεν τα παρατάει μέχρι τελευταία στιγμή. Επίσης, το DNA είναι ότι πάντα σκέφτεται την επόμενη μέρα. Γιατί το ποδόσφαιρο και ο στόχος που μπορεί να πετύχεις ή όχι, δεν σταματάει τη ζωή και το ποδόσφαιρο, υπάρχει και η επόμενη μέρα. Και ο Διγινής έχει δείξει ότι ή θα είναι στη Γάμα Εθνική μια πορεία να παραμένει σε αυτή, ή θα παίρνει πρωτάθλημα στην Ένωση Τρικάλων. Άρα, πάντα σκέφτεται την επόμενη μέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για αυτό που προείπα, που ειλικρινά τώρα που τελειώσει το παιχνίδι, δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν να εμπεδώσουν τόσο γρήγορα και με τέτοιο ενθουσιασμό αυτά που είπαμε αυτές τις δύο μέρες. Άρα, πέρα από τις οδηγίες, νομίζω δίνεις και ψυχολογικές ενέσεις τώρα στους παίκτες για τη συνέχεια. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Θα πρέπει οι παίκτες να το δουν σαν παιχνίδι, σίγουρα με κανόνες και πειθαρχία, για να πετύχει το στόχο. Μπορεί να είναι η νίκη ή κάποιο θετικό αποτέλεσμα ή η σωτηρία. Παίζει ρόλο η ψυχολογία, την οποία δεν τη δίνει μόνο ο προπονητής, είναι και η ζωή τους, η οικογένειά τους, οι γυναίκες τους, οι κοπέλες τους. Είναι η προετοιμασία όλες τις εβδομάδες για να έρθουν στο γήπεδο. Σίγουρα αυτό που μπορούσα να κάνω εγώ ήταν να τους δείξω ότι τους πιστεύω και ότι ήρθα σε μια ομάδα με 11 βαθμούς που πιστεύω ότι μπορεί να το παλέψει, που πιστεύω ότι έχει επόμενη μέρα, που είναι ένα σωματείο που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ελλάδα, γιατί πάντα είναι σε ψηλά επίπεδα. Ναι. Προσπαθώ να τους δώσω ψυχολογία και με το χρόνο σίγουρα στις άσπρες γραμμές και άλλα πολλά πράγματα. Φαίνεται να είναι παντού, η αλήθεια είναι ο παίχτης του Διγενή Νεοχωρίου, από τη μία άκρη στην άλλη. Συνέχεια με κόρνερ για τους γηπεδούχους. Θοδωράκης, φωνές στον Κωστακιώτη από τον Παναγιώτη Κορομπόκη. Σηκώνεται η μπάλα. Θα πιάσει ο Κωστακιώτης την κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Κουτσόπουλου στο 16. Ο έμπειρος τερματοφύλακας θα τροφοδοτήσει το συμπαίχτη του. Μπάλα στον Μπασιάκο. Κερδίζουν οι παίχτες της Λευκύμης. Τουρμούσογλου διώχνει ακόμη μια φορά ο Δραγατσίκης. Είναι στο σωστό σημείο. Παπαγεωργίου σηκώνει την μπάλα. Διώχνει ξανά ο Δραγατσίκης. Γρηγοριάδης. Γρηγοριάδης θα κάνει το σούτ στην αγκαλιά του Κουτσόπουλου στο 17. Πανταζής για τον Γρηγοριάδη. Παναγιώτη είναι ακόμα στο έδαφος. Τουρμούσογλου. Ο Καλτσάς θέλει να προλάβει. Ο Τσιγαρίδας, συγγνώμη. Ανεβαίνει ο Κωστακιώτης. Ανεβαίνει ο Κωστακιώτης. Κάνει το σούτ. Βγαίνει ο Κουτσόπουλος. Συγκρατεί την μπάλα στο 18. Τουρμούσογλου σηκώνει την μπάλα. Θέλει να πιάσει την κεφαλιά ο Βέρμπης, αλλά δεν τα καταφέρει. Σουτ! Σουτ μπροστά! Στην απέκρουση του Κουτσόπουλου. Σουτ από τον παίκτη της Λευκύμης και γρήγορη αντίδραση από την άμυνα του Διγενή. Πουλημένος για τον Ματσοβίλα. Δίνει στον Γρηγοριάδη. Πάει ο Βασιλείου για να γίνει απειλητικός. Ματσοβίλα και απέναντι τον Παναγιώτου. Πουλημένος, βάζει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Θοδωράκης. Θοδωράκης σηκώνει την μπάλα, διώχνει ο Καλτσάς. Και έχουμε σφύριγμα από τον κύριο Χάτζη Παναγιώτου. Μπάλα στα πόδια των παικτών της Λευκύμης. Πανταζής, θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Βέρμπης ελέγχει με το στήθος, την κατεβάζει για τον Τουρμούσογλου. Τουρμούσογλου για τον Κωστακιώτη. Κωστακιώτη σηκώνει την μπάλα. Πρώτος στην κεφαλιά ο Δραγατσίκης και αυτή καταλήγει στα χέρια του Κουτσόπουλου στο 28. Ηλίας Αυγέρης από τον Διγενή Νεοχωρίου μπορεί να μην αγωνίστηκε αλλά παρακολούθησε ένα παιχνίδι με ένταση μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης και του Διγενή. Τελικό σκορ 1-0. Νομίζω ότι ήρθατε εδώ με ένα διεκδικώντας ένα άλλο αποτέλεσμα. Εμείς ήρθαμε εδώ έχοντας ένα πλάνο στο μυαλό μας. Ήρθαμε σίγουρα να πάρουμε τη νίκη, πάντα ερχόμαστε για τη νίκη. Αν εξαιρέσω τα πρώτα 15 λεπτά που μας πήρε ο αντίπαλος, νομίζω στα υπόλοιπα
αξίζαμε κάτι καλύτερο, μπορούσαμε να σκοράρουμε. Νομίζω είχαμε τις κλασικότερες φάσεις. Ήρθαμε ένα πέναλτι, τον γκολ που φάγαμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε γιατί έχουμε και παιχνίδι την Κυριακή. Δύο μέρες ο προπονητής στον πάγκο της ομάδας. Αυτό είναι δύσκολο ή σας φέρνει έναν άλλο αέρα που μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό? Μια αλλαγή προπονητή αλλάζει αρκετά πράγματα στην ομάδα. Βέβαια, όχι τόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι δύο μέρες που δουλεύσαμε τον καινούριο προπονητή. Αυτό που θα αμφιβάλλουμε είναι ένα καινούριο πλάνο. Είναι για τον Διγενή και θα την επαναφέρει ο Δραγατσίκης. Δραγατσίκης, τσεκάρει τις επιλογές του. Θέλει να τη βάλει μπροστά για τον Γόρδιο. Αλλά ελέγχει ο Ματσοβίλα μέχρι η μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Καλή κοντά του ο διαιτητής. Καλή κοντά του ο διαιτητής στον Λίτσιο με το νούμερο 18. Για να του κάνει συστάσεις. Κωστακιώτης σηκώνει την μπάλα. Κωστακιώτης, ο Βέρμπης πιάνει την κεφαλιά, αλλά βγαίνει ο Κουτσόπουλος και μπλοκάρει στο 36. Τριακοστό ένατο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0, ένα κόρνερ ακόμη για τον Διγενή με τον Καλτσά. Καλτσάς στην εκτέλεση του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, κάνει την εκτέλεση. Μπάλα με το κεφάλι, ο Σταμέκος είναι αυτός που θα στείλει την μπάλα λίγο έξω, λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Γκάκου. Θέλει να συγκρατήσει την μπάλα, η οποία είναι για τους γηπεδούχους. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, αυτό το οποίο διανύουμε εδώ στο γήπεδο της Λευκίνης. Πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες, Ματσοβίλα. Εκεί που βρίσκεται ο Βέρμπης, θέλει να συγκρατήσει υπό την πίεση του Δραγατσίκη. Γόρδιος, και πάλι φτάνει στο Ματσοβίλα. Τροφοδοτεί τον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης, Παπαγεωργίου. Υπό την πίεση του Λίτσιου, μπάλα είναι για τη Λευκίνη. Παπαγεωργίου θέλει να τροφοδοτήσει τον Γαστεράτο. Εκείνος πιέζεται από τον Σταμέκο. Γαστεράτος σηκώνει την μπάλα ο Γαστεράτος. Βγαίνει ο Κουτσόπουλος και μπλοκάρει στο τρίτο λεπτό, τέταρτο των καθυστερήσεων. Από την Αθλητική Ένωση Λευκίνης βλέπω τον Λόμη, τον Χατζηστάμου, τον Τσεβανέδη. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο Παναγιώτης Κορομπόκης. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει να διώξει την μπάλα ο Καταρέλος. Δραγατσίκης, Ματσοβίλα, Παπαγεωργίου. Εκεί που βρίσκεται ο Βέρμπης, αλλά πρώτος πάει ο παίκτης του Διγενή. Κωστακιώτης υπό την πίεση του Λίτσιου, σηκώνει την μπάλα, παρακολουθεί την πορεία της ο Κουτσόπουλος. Συνέχεια με τον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης, τον στραματάει ο Δραγατσίκης. Μπάλα ξανά για τους γηπεδούχους. Γρηγοριάδης και Πανταζής. Γυρίζει στο Ματσοβίλα. Ματσοβίλα για τον Πουλημένο. Πουλημένος. Θα βάλει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Βέρμπης. Βέρμπης για τον Γαστεράτο. Παπαγεωργίου θα κάνει το σουτ. Διώχνει με γροθιές ο Κουτσόπουλος. Δημήτρης Αυγερνός και την Αθλητική Ένωση Λευκίνης, ο προπονητής τερματοφυλάκων. Πόσο σημαντικό είναι σήμερα, είδαμε τον Κουτσόπουλο, είναι ο γυραιότερος τερματοφύλακας στην κατηγορία. Είδαμε τον Μάρκο τον Κάκο, ένα νεαρό παιδί. Πόσο πολύ βοηθάει ο τερματοφύλακας στην επίτευξη ενός αποτελέσματος? Σήμερα είδαμε ότι και οι δύο τερματοφύλακες χρειάστηκαν να προσφέρουν τα μέγιστα, ώστε να κερδίσει η ομάδα μας. Προφανώς ο δικός μας έκανε μια φανταστική απέκρουση στο 0-0. Σε ένα τετατέτ και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το παλέψαμε το παιχνίδι με νύχτα και με δόντια για την νίκη. Ήταν μια δύσκολη νίκη και προχωράμε. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη με το Βίζαντα Μεγάρων. Θα πάμε εκεί για το καλύτερο. Η Λευκή με έδειξε από την αρχή, από τα πρώτα δευτερόλεπτα, πόσο πολύ ήθελε το παιχνίδι, που έκανε προσπάθειες για επίτευξη του γκολ. Άρα, κάθε βαθμός πλέον μπαίνοντας στο δεύτερο γύρο είναι σημαντικός. Ναι, είναι σημαντικός. Είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί είχαμε κάτι αποτελέσματα που μας τύχησαν στη βαθμολογία. Είχαμε μείνει λίγο πίσω, αλλά προφανώς από εδώ και πέρα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα και πιστεύω θα όλα θα πάνε καλά. Τσιγαρίδας. Τσεκάρει επιλογές. Τσιγαρίδας, πρώτος ο Βασιλείου. Διώχνεται η μπάλα από τον Πουλημένο, είναι
για τη Λευκύμη, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Συνέχεια για τους παίκτες του Διγενήνα χωρίου, οι οποίοι δέχονται τις οδηγίες από τον νέο τους προπονητή που είναι ο Τάσος Μπεριτζάς. Τσιγαρίδας διεκδικεί την μπάλα, Βέρμπης πρώτος στην κεφαλιά. Τρέχει να πιέσει ο Λόμης, πέφτει ο Λόμης. Τίποτα λέει ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Συνέχεια με τον Τσιγαρίδα. Τσιγαρίδας, Παναγιώτου, η μπάλα φτάνει στον Καλτσά, τροφοδοτεί τον Βασιλείου. Καλτσάς σηκώνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκάκου. Αστεράτος και η μπάλα περνάει εκατοστά από το οριζόντιο, από το κάθετο δοκάρι, συγγνώμη, του Κουτσόπουλου στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Λαζάρος Κωστακιώτης για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης. Έτρεξε και εκείνος πολύ σήμερα μετά την νίκη της ομάδας κόντρα στον Διγενήνα χωρίου. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξεκινήσατε πολύ δυναμικά με πάρα πολλές φάσεις από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Σαφώς και ήταν πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Μπορεί να παίζαμε στην έδρα μας, αλλά ερχόμασταν από ένα σειρί που δεν είχαμε τόσο καλά αποτελέσματα όπως τα θέλαμε. Σήμερα κυριολεκτικά είπαμε ότι πρέπει να το κερδίσουμε και το κερδίσαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Γιατί από το πρώτο λεπτό μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά, χάσαμε ευκαιρίες, προσπαθήσαμε, τρέξαμε όλοι πάρα πολύ και ευτυχώς κερδίσαμε. Πόσο σημαντική είναι αυτή η βαθμή και κάθε βαθμή που παίρνετε τώρα έχοντας μπει στο δεύτερο γύρο? Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα όπως είναι φέτος είναι ένα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, ακόμη και ο πρώτος μπορεί να χάσει από τον τελευταίο. Εμείς βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Θέλουμε να τα κερδίζουμε και να πλασαριστούμε εσείς όσο πιο ψηλά γίνεται. Έχετε επόμενο παιχνίδι σε τρεις μέρες για την αγωνιστική αυτή τη 13η που υπολείπετε. Θα σας πιέσει λίγο αυτό το γεγονός ότι σε λίγες μέρες δίνετε παιχνίδια? Σαφώς ναι, εντάξει. Δεν παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, παίξαν οι άλλες ομάδες όμως. Όπως και το Γεννήσι έπαιξε την Κυριακή, μετά έπαιξε την Τετάρτη. Μπορεί να ξαναπαίξει Κυριακή, έτσι είναι και για μας. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλεύουμε στις προπονήσεις καθημερινά και να έχουμε τον κάθε στόχο για κάθε νίκη. Πρώτη επαφή για την μπάλα του Τσεβανέδη. Κωστακιώτης βάζει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Βέρμπης. Βέρμπης για τον Παπαγεωργίου. Λογικά, αλλά ο Τσιγαρίδας τον σταμάτησε. Καλτσάς. Καλτσάς, η μπάλα στον Γόρδιο δεν έφτασε ποτέ. Ο Γαστεράτος την έχει κερδίσει. Πανταζής, Βέρμπης. Θέλει να κάνει την παλιά και τον Λόμη. Θα κάνει την κεφαλιά ο Λόμης. Θα κάνει την κεφαλιά ο Λόμης. Γρηγοριάδης, οδηγίες από το Μαναγιώτη Κορομπόκι προς τον Βέρμπη στην εκτέλεση του Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης περιμένει το σφύριγμα. Αυτό ακριβώς. Γρηγοριάδης, σηκώνει την μπάλα ο Γρηγοριάδης, διώχνει ο Μπασιάκος. Θα βγει ο Χρήστος Γόρδιος με το νούμερο 10. Έτρεξε ο Γόρδιος, παραχωρεί τη θέση του στον Μάγκο. Συνέχεια με φρέσκα πόδια για τον Διγενή στον αγωνιστικό χώρο. Σταμέκος για να βρει το Λίτσιο. Λίτσιος, Γκάκος επεμβαίνει. Τι μπορεί να γίνει καμιά φορά από το πουθενά. Συνέχεια από τα πόδια του Γκάκου θα δοθεί. Γκάκος κάνει το βολέ. Πρώτος ο Τσιγαρίδας. Λίτσιος αφήνει. Το επιστρέφει την μπάλα από τον Δραγατσίκη. Βασιλείου. Βασιλείου υπό την πίεση του Ματσοβίλα. Βγαίνει ο Γκάκος. Βασιλείου, η μπάλα δεν έχει απομακρυνθεί. Γίνεται τώρα αυτό με τον Πανταζή. Κοιτάξτε τι πήγε να γίνει στο 68. Σπύρος Μπαλός για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης μπήκε σαν αλλαγή, βοήθησε την κερκυριακή ομάδα 1-0 το τελικό σκορ κόντρα στον Διγενήνα χωρίου. Πόσο σημαντικό παιχνίδι και πόσο σημαντική νίκη ήταν αυτή για σας?
Ήταν μια σημαντική νίκη για την ομάδα για να πάρουμε ψυχολογία και ήταν και μια δίκαιη νίκη με πολύ ψυχή και μια μεγάλη προσπάθεια ομαδική. Πόσο σημαντικό είναι εσείς οι νεότεροι να παίρνετε ευκαιρίες και μάλιστα σε παιχνίδια που είναι έτσι δύσκολα? Είναι ένα πολύ καλό πράγμα που μου δείχνει εμπιστοσύνη ο coach και μου δίνει την ευκαιρία να μπω μέσα στο γήπεδο, γιατί εμείς σαν μικρότεροι χρειαζόμαστε παιχνίδια στα πόδια μας ουσιαστικά για να μπορούμε να σταθούμε καλύτερα. Επόμενο παιχνίδι σε τρεις μέρες, θα σας δυσκολέψει το γεγονός ότι σε λίγες μέρες θα δώσετε κάποιες αναμετρήσεις? Θα υπάρξει μια κούραση σίγουρα, αλλά θα το παλέψουμε όλοι μαζί. Ανεβαίνει ο Λίτσιος. Λίτσιος τρώνει την μπάλα για τον Βασιλείου. Βασιλείου και απέναντί του τον Γρηγοριάδη. Καλτσάς. Καλτσάς Λίτσιος και η μπάλα στο δυνατό σουτ περνάει έξω. Λόμης. Καταρέλος. Πέφτουν κορνιά. Βέρμπης. Βέρμπης. Σφύριγμα. Γκολ από τον Δημήτρη Βέρμπη. Βάζει τη Λευκύμη μπροστά στο 75. Καλτσάς στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Διγενή Νεοχωρίου. Συστάσεις από τον κύριο Χάτζη Παναγιώτου. Χάτζη Σταύου, στο κέντρο έλα βρε. Καλτσάς, σηκώνει την μπάλα ο Καλτσάς, πιάνει την κεφαλιά ο Σταμέκος και εγκλωβίζει ο Γκάκος. Σταμέκος, Μάγκος, σηκώνει την μπάλα, πιάνει την κεφαλιά ο Παναγιώτου. Αφήνει να βγει ο Γκάκος. Σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ματσοβίλα, ώστε να φτάσει η μπάλα στον Γκάκο. Θέλει να γίνει απειλητικός ο Παναγιώτου. Οπότε και συγκρατεί την μπάλα ο Γκάκος. Γκάκος για τη συνέχεια. Κάνει το βολέ. Χατζηστάμου. Κοντρολάρει την μπάλα. Δίνει στον Τσεβανέδη. Τσεβανέδης. Σηκώνει την μπάλα σαν σουτ. Κάτι. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Γκάκος. Γκάκος. Έχει απέναντί του τον Βαρναβίδη. Κάνει το βολέ, είναι δυνατό. Λόμης για την κεφαλιά μαζί με τον Σταμέκο. Καταρέλος, σουτ από τον Βέρμπη. Τσιγαρίδας, διώχνει ο Κωστακιώτης. Και έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Χατζη Παναγιώτου. Η Αθλητική Ένωση Λευκύμης παίρνει τη νίκη με 1-0 από τον Διγενή Νεοχωρίου. Με εύστοχο πέναλτι του Βέρμπη στο 75 απέναντι στον Κουτσόπουλο. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λόμης. Τρεις πολύτιμοι βαθμοί για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης. Τελικό σκορ 1-0 εδώ στο γήπεδο της Λευκύμης. Να είστε όλοι καλά. Κυρίες και κύριοι αθλητές, έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.